Κυριακού και Λάρισας είχε τα πάντα. Γκολ, θέαμα, αποβολές και σασπένς μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε νωρίς με παίκτη λιγότερο μετά την κόκκινη κάρτα του Σούρερ για μαρκάρισμα στον Γκούγκα στο 24ο λεπτό. Of course I was a little bit worried when we went on with 10 men, but we find even though a good organization. Από εκείνο το σημείο και μετά οι Ερυθρόλευκοι μεταμορφώθηκαν προς το καλύτερο και μέσα σε 12 λεπτά, αν και με 10 παίκτες, βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα δύο φορές. Στο 31ο λεπτό, μετά το φάουλ του Ριβάλτου στο δοκάρι, ο Κωνσταντίνου που καιροφυλακτούσε άνοιξε το σκορ. Στο 43, μετά το κόρνερ του Ριβάλτου, ο Στολτίδης νίκησε τους πάντες στον αέρα και έκανε το 2-0. Νωρίτερα, οι πρωταθλητές θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί με το πέναλτι που κέρδισε ο Τζόρτζεβιτς και για το οποίο διαμαρτυρήθηκε η Λάρισα. Όμως ο Κοτσόλης κράτησε το 0 ψάρευοντας το Ριβάλτο στο 27. Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι Ρις Καράν και με τις αλλαγές του Ντόνι μπήκαν ξανά στο παιχνίδι στο 72 με τον γκολ του Αλονέφτη. 9 λεπτά αργότερα ο κορυφαίος του ΜΑΤ Μιχάλης Κωνσταντίνου με σούτ νίκησε και πάλι τον Κοτσόλη γράφοντας το τελικό 3-1 δίνοντας την ομάδα του αβαντάς 2 γκολ για τον επαναληπτικό του Αλκαζάν. But today we presented us in a good way. We played periods with good football. And everybody wanted to win. And that is important for football. Είμαι πεπισμένος σήμερα με την απόδοση των ποδοσφαιριστών μου και με αυτό που είδα στον αγωνιστικό χώρο ότι μέσα στο καυτό Αλκαζάρ έχουμε πιθανότητες